του Άρη. Σπανούλης, πολύ όμορφη backdoor πάσα στον Εστερόβιτς. Ολυμπιακό χέρια του από την παρέμβαση του Νίλσεν. Νεστερόβιτς με πλεονέκτημα απέναντι στον Ντάνστον που το εκμεταλλεύεται και σκοράρει με άνεση. Δυνατό αμυντικό. Ο Ολυμπιακός μάζεψε ένα ακόμη rebound. Ο Σπανούλης στον Νίλσεν που τελειώνει τον ευνηδιασμό 5-11. Ενδιαφερομένων για την υπογραφή του. Γκουρούσης, εύκολο καλάθι. Αποφεύγοντας το χρησικό τον Κατσίβελη. Ο Χρυσικόπουλος για 3. Rebound επιθετικό από τον Μπορόβνιακ που παλεύει και τα καταφέρνει αρκετά καλά ως μοναδικός κατ' ουσίαν ψηλός του Άρη στο παρκέ. Μπουρούσης έξω στον Κατσίβελη, ξανά στον Μπουρούση που προσπαθεί να βρει χώρο να γυρίσει προς το καλάθι. Το κάνει και σκοράρει. Ο Άρης μπροστά με 6. Νεστέροβιτς απέναντι στον Μπορόβνιακ. Πολύ εύκολα ο Σλοβένος, 5 λεπτά στο παρκέ, δικαιολογεί απόλυτα την επιλογή του στην πρώτη πεντάδα από τον Ντρούκερ. Νεστέροβιτς με πλεονέκτημα απέναντι στον Ντάνστον, γυρίζει χρησιμοποιώντας ως προστασία το κορμί του και τελειώνει τη φάση με το δεξί χέρι. Ο Μποχωρίδης μαζεύει την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει και ευνηδιασμό για τον Άρη που όμως δεν πέρασε. Έκλεψε ο Λούκας. Ο Σπανούλης για 3 από τη γωνία. 35-33. Ολυμπιακός που βρέθηκε και στο μείον 8 πριν από περίπου 5 λεπτά ανεβάζει σιγά σιγά στροφές. Πολύ λογικό. Ο Σπανούλης στον ευνηδιασμό τελειώνει άλλη μια φάση και τώρα είναι η σειρά του Σαρών Ντρούκερ. Η λογική έλεγε με βάση τη ροή του χρονομέτρου ότι θα πρέπει να έχουν περισσέψει 3-4 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Τώρα που πήγαν αυτά, δεν ξέρω. Πίρς με το αριστερό χέρι αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ούτως ή άλλως πολλή κουβέντα για το τίποτα. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε ένα γρήγορο καλάθι με το οποίο ο Άρης προηγείται 37-35. Και πάντως ο Άρης έχει ανεβάσει πολύ ψηλά και λογικό είναι τη γραμμή αμυνάς του. Ο Παπαλουκάς δεν είχε επαναφορά στον Σπανούλη. Παίρνει ο ίδιος την μπάλα από την πάσα του Νίλσεν, την πετάει από πολύ μακριά σε ένα σουτ καταδικασμένο σε αποτυχία, σκόρ ημιχρόνου. 37-35 με τον Άρη να αντέχει, να πείθει με βάση τη σύνθεση που έχει κατεβάσει απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που με εξαίρεση πολύ μικρά διαστήματα και ποτέ με μεγάλη διάρκεια δεν βρήκε ρυθμό ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση.